συνάδελφοι, του εργαζόμενοι του Κρατικού Θεάτρου, ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου και ευρύτερα φίλοι που ήρθατε σήμερα, σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είναι για μας τιμή που ερχόσασταν πάντα στις συνδέξεις τύπου και σήμερα ακόμη περισσότεροι για αυτήν που πιθανόν θα είναι η αποχαιρετιστήρια συνέντευξη τύπου. Είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Είμαστε απερχόμενη διοίκηση και διεύθυνση, αλλά όχι απελθούσα. Δηλαδή είμαστε ακόμη εδώ με την έννοια ότι δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση, καμία διοικητική πράξη, κανένα νέο από το Υπουργείο για την τύχη μας. Το μόνο που ξέρουμε και το ξέρετε όλοι και το ξέρει και η κοινωνία είναι ότι έχει βγει ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο την Πέμπτη το απόγευμα, το οποίο λέει ότι τοποθετείται καινούριος καλλιτεχνικός διευθυντής και καινούριο διοικητικό συμβούλιο στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Καλώς να ορίσουν, τους υποδεχόμαστε, θα τους υποδεχτούμε όταν θα έρθουν, απλώς πρέπει θεσμικά να γίνουν τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Εμείς, όπως ξέρετε, δεν είχαμε καμία επικοινωνία με το Υπουργείο, δυστυχώς. Και αυτή η συμπεριφορά της κυρίας Υπουργού Πολιτισμού σίγουρα δεν είναι η πρέπουσα. Αυτή η συμπεριφορά είναι, από πολιτική άποψη είναι πραξικοπηματική, αλλά και από ευρύτερα πολιτική και πολιτισμένη άποψη είναι απολύτιστη, θα την έλεγα, και αήθη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εγώ προσωπικά και ο καλλιτεχνικός διευθυντής εδώ και τρεις μήνες από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου του τρέχοντος έτους έχουμε ζητήσει με τηλεφωνήματα στο γραφείο της Υπουργού, έχω ζητήσει επανειλημμένως κάποιο ραντεβού για ενημέρωση, για γνωριμία και ενδεχομένως και για να υποβάλουμε, να είχαμε υποβάλει τις παραιτήσεις μας προφορικά ή γραπτά για να την διευκολύνουμε. Δεν είχαμε καμία απάντηση. Ζήτησα έστω μία τηλεφωνική συνομιλία κάποια στιγμή. Δεν είχαμε καμία απάντηση. Ανανέωσα αυτό το αίτημα στις αρχές του Σεπτέμβρη, πριν από τη Διεθνή Έκθεση που ήξερα ότι η κυρία Υπουργός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε καμία απάντηση. Έγινε μία δική μου τυχαία επαφή με τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού κάποια στιγμή στα εγκαίνια της Γενάλε, του Μόμους και τα λοιπά της έκθεσης Ποπόβα, όπου του μετέφερα αυτό ότι θέλουμε να συναντηθούμε και με την Υπουργό, μου είπε ότι το ξέρει. Αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι και πολιτικά αλλά και ως αστική ευγένεια είναι απαράδεκτος, είναι απαράδεκτη συμπεριφορά, δεν μας αγγίζει εμάς, δεν θα εκφράσουμε παράπονα, να το ξέρετε σήμερα, δεν παραπονιέμαι, ούτε μας αφορά αυτή η συμπεριφορά, αλλά νομίζω ότι χαρακτηρίζει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και εκθέτει ευρύτερα την κυβέρνηση και ίσως και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ευαγγελιστεί ένα νέο ήθος ή κάποιες φιλελεύθερες και αστικά προχωρημένες αρχές. Εμείς λοιπόν θα φύγουμε, όταν είναι η στιγμή, θα φύγουμε χαρούμενοι με το κεφάλι ψηλά. Βέβαια έχουμε και ένα αίσθημα θλίψης για τον αποχαιρετισμό, γιατί εμείς το αγαπήσαμε αυτό το θέατρο. Ζήσαμε εδώ 50 μήνες και το Διοικητικό Συμβούλιο και η Καλλιτεχνική Διεύθυνση. Είμαστε από τα τέλη Αυγούστου του 2015, άρα 4 χρόνια και 2 μήνες, άρα 50 μήνες. Και κάποτε βέβαια θα φεύγαμε. Αυτό το νόημα έχει η θητεία και ορθώς. Η θητεία η δική μας, το Διοικητικό Συμβούλιο, λήγει σε 1,5 μήνα τα Χριστούγεννα τέλος πάντων. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε και θα θέλαμε οι νέοι συνάδελφοι, οι νέοι άνθρωποι που θα αναλάβουν τα ηνία του οργανισμού να τα πάνε ακόμα καλύτερα από εμάς, να είναι πολύ καλοί και ο καλλιτεχνικός διευθυντής και το κοινωνιοδιοικητικό συμβούλιο, το ευχόμαστε από την καρδιά μας, και να προχωρήσουμε στον δρόμο που χαράξαμε και είναι και τυχαίοι γιατί βρίσκουν ένα θέατρο
σε πολύ καλή κατάσταση, πάρα πολύ καλύτερη από αυτή την οποία το αναλάβαμε εμείς. Επικοινώνησα, μου τηλεφώνησε η προαλφόμενη ως πρόεδρος, η κυρία Καρύμπαλη, την οποία τη γνωρίζω από το Πανεπιστήμιο, είμαστε στην ίδια ευρύτερη σχολή και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, μου τηλεφώνησε, μιλήσαμε δύο φορές στο τηλέφωνο και θα την ενημερώσω όταν θα είναι η στιγμή για όλα τα θέματα του οργανισμού. Θα υπάρξει, το ίδιο θα κάνει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, αλλά θα σας το πει ο ίδιος, θα υπάρχει απόλυτη τάξη και συνέχεια στην διοίκηση και στην διεύθυνση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η νέα διοίκηση που θα έρθει και η νέα διεύθυνση θα βρεθούν σε καλή στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή, οικονομικά πρώτα πρώτα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Ταμείο, δεν θα σας κουράσω με νούμερα, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, θα σας τα δώσουμε και γραφτώς αν θέλετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.200.000 στα ταμεία του θεάτρου, στους τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Και το θέατρο μπορεί άνετα να βγάλει τους επόμενους 4 μήνες, ακόμα και αν δεν έχει εισπράξει από εισιτήρια, ακόμα και αν δεν έρθει η επιχορήγηση στις αρχές του 20. Όταν ήρθαμε εδώ πριν από 4 χρόνια, έτσι έχουμε τώρα 2.200 και περιμένουμε και 580 τελευταία δόση της τακτικής επιχορήγησης, σωστά, άρα 2.700 ας πούμε, 2.800. 2.800.000 μέχρι τέλος του 19. Όταν ήρθαμε και αναλάβαμε, στο ταμείο υπήρχαν 3.500 ευρώ και χρέη 8.618.585 ευρώ. Πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ χρέη υποχρεώσεις του θεάτρου ήταν και το ταμείο είχε 3.500. Αυτό κάτι λέει, αυτά μηδενίστηκαν. Δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ πουθενά. Έχω ακούσει, έχω διαβάσει σε κάποια σχόλια στα social media την αντίρρηση ή την ένσταση, ναι εντάξει, μηδενίσατε τα χρέη, αλλά σας τα έδωσε η κυβέρνηση. Φυσικά και μας τα έδωσε η κυβέρνηση, δεν είπα ποτέ εγώ τα βάλα από την τσέπη μου. Είπε ποτέ ένας Στασάκης τα βάλα από την τσέπη του που είναι και φτωχότερο σε μου. Προς Θεού δεν είπε κανείς ότι τα βάλαμε από την τσέπη μας ή τα βρήκαμε στα δέντρα. Φυσικά και μας τα δώσανε, αλλά γιατί μας τα δώσανε. Και πώς μας τα δώσανε, και δεν μας δώσαν τόσο πολλά. Και δεν είναι όλη η τρύπα που καλύφθηκε μόνο από την έκτακτη ενίσχυση που πήραμε. Γιατί μας τα έδωσαν. Θεωρώ τα έδωσαν επειδή είδανε μια σοβαρότητα, μια υπευθυνότητα, μια συνέπεια και μια όρεξη για δουλειά. Δεν θα τα έδιναν οπουδήποτε. Είδαν μια ετοιμότητα, είδανε μια πίεση από μέρους μας για να ξεχρεώσει το θέατρο, για να ζήσει το θέατρο, για να επιβιώσει, να μην είναι οι μηχανές, να μην είναι με το οξυγόνο στο κρεβάτι, ας πούμε, του ετοιμοθάνατου. Γιατί έτσι ήταν το κρατικό, δυστυχώς. Τελειώνοντας, να πω ότι ήμασταν μια ομάδα. Εδώ πέρα αυτό βοήθησε, ήμασταν μια ομάδα και το Διοικητικό Συμβούλιο, διεύθυνση, καλλιτεχνική, διοικητική, οικονομική και όλοι όσοι ήθελαν να προσφέρουν οι εργαζόμενοι, ήμασταν μια ομάδα και γι' αυτό πετύχαμε όσα πετύχαμε. Το τι πετύχαμε, εγώ το είπα σε κάποιο βαθμό, είναι και υποκειμενικό, εσείς θα το κρίνετε, οι δημοσιογράφοι, η κοινή γνώμη, η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, νομίζω και της χώρας, νομίζω ότι έχουμε κάποια δείγματα, ότι αναγνωρίζετε τέλος πάντων ότι έγινε κάποιο έργο. Οπότε τελειώνοντας, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και όλους τους εργαζόμενους, όπως είπα, του Κρατικού Θεάτρου, το κοινό βέβαια, τους θεατές μας και περισσότερο από όλους το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Δημοσθένη τον Δόδο, τον Πέτρο τον Δούμπη, τον Ανδρέα τον Δημητριάδη και άλλους και από το παλιότερο Διοικητικό Συμβούλιο, τη Μακαρίτσα, τη Χρύσα τη Σπηλιώτη, την Έλενα την Πέγκα, τη Φιλάρια του Κομινού, την Τιτίκα Δημητρίου, τον Γιώργο Κορδομενίδη, τους έχω γραμμένους όλους, τον Άκητα Καϊραντζή, τους έχω γράψει. Και πρωτίστως το Γιάννη και τη Μαρία, που είναι δύο άνθρωποι ξεχωριστοί. Εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε επαγγελματίες διαχειριστές. Ήρθαμε εδώ και με το κέφι μας και ο Γιάννης και η Μαρία δουλεύανε από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα. Και γι' αυτό και πήγε το θέατρο έτσι. Τους ευχαριστώ, χάρηκα πολύ που τους γνώρισα.
Είμαστε ακόμα εδώ προς το παρόν, μέχρι να, να βγει το ΦΕΚ. Οπότε, σας χαιρετώ για προσωρινά. Και δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρό μου, τον κύριο Δόδο. Καλημέρα σας. Μέχρι τις 12 παραδείο που κοιτάξαμε κάτω στο Εθνικό Τυπογραφείο, δεν υπάρχει ΦΕΚ, δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ, παρόλο που σήμερα κυκλοφόρησαν μέχρι στιγμής τουλάχιστον 8 άλλα ΦΕΚ για θέσεις διαφόρων θεσμών κλπ. Θα ήθελα να συνεχίσω λίγο αυτά που είπε ο Πρόεδρος και να σας πω έτσι καθαρά ως αστείο. Τη δεύτερη εβδομάδα που ήμασταν στο θέατρο μας ήρθε, εγώ λέω ότι ήταν μάλλον μια δοκιμή, πόσο χάπατα είμαστε. Μας ήρθε ένα αίτημα για μια αγορά η οποία κάποιου πράγματος, η οποία θα κόστιζε περίπου 21.000 ευρώ. Το ψάξαμε και απεδείχθη ότι όχι μόνο δεν ήταν αυτή η τιμή, 12.000 έκανε το εξάρτημα, συν ΦΠΑ κλπ. Αλλά απέναντία στο χαλασμένο εξάρτημα δούλευε μια χαρά. Απλώς κάποιος έπρεπε να βάλει το καλώδιο στην πρίζα. Το έχει δημοσιεύσει μετά από κάποιο καιρό κάποιος συνάδελφός σας στην εφημερίδα του. Είχε καεί μια ασφάλεια. Λοιπόν, από τότε λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, οποιαδήποτε αίτημα για αγορά, ακόμα και για στυλό και για χαρτί και οτιδήποτε άλλο, περνούσε από διπλό και τριπλό έλεγχο. Αυτός ότι, σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος, για κάποιους οι οποίοι θεωρούσαν ότι το κρατικό θέατρο και το δημόσιο χρήμα, κυρίως αυτό, είναι ένα μπέλι από το οποίο κόβουμε τσαβιά, καταβούληση και τρώμε μόνοι μας και εισηγεία των κορόιδων. Θέλω να πω εδώ πέρα και πρέπει να είναι σαφές σε όλους και στην κοινωνία της πόλης ότι το κρατικό θέατρο μπορεί ο Ελλάδος, όπως και το εθνικό, όπως και η λυρική σκηνή, είναι φορείς της γενικής κυβέρνησης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρεοκοπήσουν. Όσο και να προσπαθήσει ο Πρόεδρος ή ο καλλιτεχνικός διευθυντής, δεν μπορούν να χρεοκοπήσουν παρά μόνο εάν χρεοκοπήσει, επισήμως μιλάμε, το ελληνικό κράτος. Άρα λοιπόν το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών πιο συγκεκριμένα, είναι υποχρεωμένο να αναλάβει και να καλύψει τα όποια χρέη έχουν αυτοί οι φορείς και οι άλλοι δημόσιοι φορείς. Διότι το κράτος δεν χρεοκοπεί. Στην περίπτωση του κρατικού θεάτρου, όταν ήρθαμε εδώ πέρα, βρήκαμε τα 8,5 εκατομμύρια χρέος, αλλά μεταξύ αυτών των 8,5 εκατομμυρίων υπήρχε 1.085.000 και κάτι ψηλά, τα οποία ήταν από το 2013 και πιο πίσω. Το 2015 ήρθαμε εμείς. Ανάμεσα σε αυτά τα ποσά λοιπόν υπήρχε ένα χρέος μισθή αποδοχές εκτός έδρας των εργαζομένων της τάξης των 62.639.000 ευρώ. Αυτό τι δείχνει? Και αφήστε τα υπόλοιπα χρέη. Δείχνει ότι κανείς δεν ενδιαφερότανε. Όταν εμείς ζητήσαμε την επιστροφή του καταβληθέντος ΦΠΑ, ξεκινήσαμε και παίρναμε, μας επέστρεφε η εφορία, ΦΠΑ από το 2004. 10 χρόνια δεν ζητούσε κανείς. Δεν ενδιαφερόταν κανείς να πάει να ζητήσει τα 100.000, τα 500.000, αναλόγως τη χρονιά, για να τα πάρει πίσω, που ήταν λεφτά του θεάτρου και ήταν λεφτά τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν τους μισθούς τουλάχιστον, γιατί εμείς βρήκαμε το προσωπικό 3,5 μήνες απλήρωτους όταν ήρθαμε εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, έμπαινε ένα θέμα διαχείρισης της διοίκησης. Και επιπλέον θα θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνανε αυτόματα. Παραμονή πρωτοχρονιάς του 2016,
ήμασταν και ο πρόεδρος και ο καλλιτεχνικός διευθυντής και εγώ ένα λάξ. Εγώ κάθισα μέχρι αργά στη Δέλτα Δόη προκειμένου να γίνει όλη η διαδικασία για να πάρουμε κάποια χρήματα με τα οποία θα μπορούσαμε να πληρώσουμε το ΙΚΑ και τους εργαζόμενους, διότι διαφορετικά κινδύνευε ο Στυλιανού να βρεθεί εκεί που του είχε πει η Έαφορος, η Ιδοπαπιά ήταν αυτή, φυλακώδη. Ο Στυλιανού το βράδυ της 31ης, επειδή ακόμα δεν είχε μάθει ότι τα χρήματα θα μπουν στις 2 του μηνός στο ΙΚΑ, κοιμήθηκε κάπου αλλού. 4 μέρες κοιμόταν αλλού. Σε τον Καραμαλή. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά ευτράπελα πλέον, αν θέλετε, σήμερα τα συζητάμε, αλλά είναι χαρακτηριστικά. Επίσης, η βοήθεια την οποία είχαμε από τα Υπουργεία. Να σας πω μία περίπτωση μονάχα. Δεν ήταν μονάχα ότι αυτό του Κωνσταντινού, ότι μας εμπιστεύτηκαν διότι είδαν ότι υπάρχει μια σοβαρότητα και μια διάθεση να γίνουν σωστά τα πράγματα. Είναι και η απλή κοινή λογική. Στο θέμα του Πετρόπουλου, του Υφυπουργού Εργασίας, πήγαμε και του είπαμε, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια ρύθμιση με το ΙΚΑ και πληρώνουμε κάθε μήνα τα τρέχοντα και 21.000 δόσεις για τα ρυθμισμένα. Ξέρετε ποια περίοδο ξεπληρώναμε με τις δόσεις? Του 2032. Του 2032. Διότι οι δόσεις αυτές πηγαίνανε στο τέλος του χρέους, όπως είχε υπολογιστεί ότι θα εξοπληθεί. Και του είπαμε ότι προκειμένου να μπορούμε να κινηθούμε σαν άνθρωποι λιγάκι, και επειδή κάποιες στιγμές μπορεί να έχουμε 2 δόσεις στα χέρια μας να διαθέσουμε, δες έναν τρόπο οι δόσεις μας να είναι εμπροσθοβαρείς, όπως υπόθηκε. Και επειδή υπήρχε η απλή λογική και το λογικό αίτημα το δικό μας, βγήκε μία κία του Πετρόπουλου και του Υπουργείου Οικονομικών και είπε ότι για τους οργανισμούς, Θεατρικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Εθνικό Θέατρο και Ελληνική Σκηνή, οι δόσεις για τα ασφαλιστικά θα είναι εμπροσθοβαρείς. Δεν το είχε σκεφτεί κανένας πιο πριν. Απλώς δεν κάναν και τις ρυθμίσεις. Είχαν αφήσει το πράγμα να ξεχυλώσει. Δεν μπορεί να έχει 2 εκατομμύρια χρέος το ΙΚΑ που πληρώνανε ό,τι μπορούσαν κατά καιρούς κλπ. Τώρα, αυτές τις μέρες, τις τελευταίες 3 μέρες, γίνεται μία προσπάθεια, θα έλεγα συντονισμένη, από διάφορα περίεργα δημοσιεύματα, πέστε τα, ξέρω εγώ, αναρτήσεις, ό,τι θέλετε πέστε εκεί πέρα, σε σχέση που τα οποία επιδιώκουν ακριβώς αυτό που ανέφερε και ο Στυλιανού, να, αν θέλετε, να απαξιώσουν την ιστορία του ξεχρεώματος του κρατικού θεάτρου. Βεβαίως, πιθανό να είναι από ανθρώπους οι οποίοι βρεθήκαν αυτούς τους 50 μήνες εκτός των business as usual και οι οποίοι θεωρούν και ξέρουν, προφανώς ξέραν από παλιά, ότι όλες αυτές οι επιχορηγήσεις και οι έκτακτες και οι τακτικές κλπ. Έχουν και ένα στοιχείο συναλλαγής. Θέλετε να μάθετε εδώ στο κρατικό θέατρο, πηγαίνετε στη Ρεβεστό και θα το δείτε το τι συνέβη και πώς βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Θέλω να πω λοιπόν αυτούς οι οποίοι τώρα προσπαθούν να μας πούνε ότι πήραμε τα χρήματα από την κυβέρνηση, από τον φορολογούμενο λένε κάποιοι, τα πλήρωσαν οι φορολογούμενοι αυτά τα χρήματα. Ότι τα χρήματα, καταρχάς έκτακτες επιχορηγής έχει δώσει και ο κύριος Λουνάρας το 2014. Έχουμε την αίτηση του τότε ΔΣ και της τότε Προέδρου που ζητάει την έκτακτη επιχορήγηση και την πήρανε. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Από την άλλη μεριά, από το 2014 ο προϋπολογισμός του θεάτρου κόπηκε στη μέση περίπου. Από 9 τόσα εκατομμύρια πήγε στο 5.800 και παραμένει μέχρι σήμερα. 5.800 για να κάνεις
στοιχειοδός τη δουλειά που πρέπει να κάνει ένα κρατικό θέατρο, είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν ξοδεύονται τα χρήματα σε φαμφάρες και σε παραγωγές, υπερπαραγωγές, τον Ben Hur και οτιδήποτε άλλο. Γίνεται μια προσπάθεια λιτή, αλλά πρέπει όμως το θέατρο να πάει και στην Ορεστιάδα και στην Κύπρο. Έφτασε μέχρι και τον Βιετνάμ και δεν ξέρω πού αλλού πήγανε, εμένα κανένας δεν με πήρε μαζί του. Δεν μου πληρώσαν ούτε ένα εισιτήριο εμένα, ούτε μέχρι να πάω στο σπίτι. Θα έλεγα λοιπόν σε όλους αυτούς οι οποίοι κόπτονται σήμερα για τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμε με το οποίο ξεχρέωσε το κρατικό θέατρο κλπ. Μια πολύ απλή απάντηση θα έλεγα. Είναι η αριστερά ηλίθιε. Είναι η αριστερά η οποία τα θέματα πολιτισμού τα έχει ψηλά. Και δεν είναι η αριστερά εκείνη η οποία θέλουν να έχει ένα θέατρο, να βολέψουμε και κανέναν δικό μας εργάτη ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε άλλη θέση και να κάνουμε και το κομμάτι μας σε καμιά πρεμιέρα άμα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο αντιλήψεων. Ο πολιτισμός για την αριστερά είναι από τα πρωτεύοντα. Τελειώνοντας, γιατί με κλωτσάει ο πρόεδρος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους με τους οποίους συνεργαστήκαμε όλα αυτούς τους 50 μήνες και θα ήθελα προσωπικά να ευχηθώ στην κυρία Καρύμπαλη όταν με το καλό αναλάβει, με τον οποίο είμαστε συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο και είναι εξαιρετική, η πορεία του θεάτρου να συνεχίσει να είναι ανωδική. Ευχαριστώ. Γεια σας. Θέλω να πω ότι με αυτούς τους δύο ανθρώπους δουλέψαμε πολύ αυτά τα 4 χρόνια, όπως και με τη Μαρία Τζιμάνα, αλλά και ο Άρης και ο Δημοσθένης τρέξαμε πολύ και αυτό είπαν και με τις ιστορίες που μας αφηγήθηκαν δηλαδή. Και το κακό είναι αυτό ότι αναγκαζόμαστε να θυμίζουμε σε εσάς ή να σας αποκαλύπτουμε ιστορίες με αυτή τη διαδρομή η οποία μοιάζει να δει πολύ άδοξα και με τουλάχιστον άκουμψο τρόπο. Τι θέλουμε να αποδείξουμε, τι να αποδείξουμε, ότι δουλέψαμε πολύ, ότι εργαστήκαμε έντιμα, ότι τιμήσαμε τη θέση μας. Όταν ανήκαμε τη Μαρία στη Θεσσαλονίκη από Αθήνα, γιατί εγώ έλειπα πολλά χρόνια από την πόλη μου, πού πάμε τώρα, λέμε. Πάμε να προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο. Έγινε αυτό κάτι καλύτερο. Βέβαια έγινε, όσο περνούσε ο καιρός, έγινε και με πολλή προσπάθεια και όσο περνούσε ο καιρός ήταν ότι μαζεύαμε και πολλούς εχθρούς και μέσω θέατρο, αυτό που το πει και ο Άρης πριν δηλαδή. Εγώ συνειδητοποιώ ότι μάλλον εκεί που η κυρία Ζορμπά ανανέωσε τη θητεία πρέπει να μην αποδεχτούμε την ανανέωση της θητείας και να πάμε σπίτι μας, ήταν όλα πολύ καλά. Πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να συνεχίσουμε λίγο ακόμα για να ξεχρεώσει το θέατρο, όπως ξεχρέωσε το Μάιο που μας πέρασε, δεν είχε ξεχρεώσει το Βόρειο Μαϊόρι δηλαδή, αλλά το Μάιο ξεχρέωσε, και να κάνουμε και ένα πρώτο βήμα για ένα θέατρο που μετά, κάποιοι μετά από εμάς θα το απογειώσουν τώρα. Εγώ κατάλαβα και το έλεγα στη Μαρία πριν από μέρες ότι από την ώρα που ανακοινώθηκε η ανώση της θητείας για 3 χρόνια είναι σαν να υπήρξε αυτό η θριαλίδα μες στο θέατρο, όλοι ξαφνικά έχουν παράπονα, οι ηθοποιοί, οι τεχνικοί σιγά σιγά, οι διοικητικοί. Το θέατρο έκλεισε πέρυσι για 5 εβδομάδες για λόγο που ακόμα δεν έχουμε βρει λύση και είναι κομικοτραγικό που δεν έχει υπογραφεί ακόμα η συλλογική σύμβαση. Το ξέρει πολύ καλά το σωματείο. Το σωματείο το έκανε για πολιτικούς λόγους πιθανόν, αλλά εδώ κάποιοι άνθρωποι το κυνήγησαν ακριβώς για να φύγουμε. Αντέξαμε. Πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να επιμείνουμε, όχι να κρατήσουμε καμιά θέση, γιατί ήταν πολύ δύσκολος εκείνος ο μήνας των στάσεων εργασίας, αλλά για να δείξουμε σε αυτούς τουλάχιστον που είναι αισιόδοξοι για τη ζωή, ότι μπορεί να αλλάξει το πράγμα, ότι δεν πρέπει να υποχωρήσει. Όντως τελικά δεν το ξανάνοιξε.
Σκέφτηκα και πώς θα είναι και η ηθοποιία έτσι ώστε να μην ψάχνουν τα δουλειά μας το καλοκαίρι και να είναι μαζί μας και το χειμώνα. Βρήκα μια λύση τουλάχιστον και ας μην είχαμε ιστορική σύμβαση σε ισχύ. Οι ηθοποιοί είναι εδώ πάλι και δουλεύουν και πηγαίνουν πολύ καλά οι παραστάσεις μας και φέτος. Και σχεδιάζουμε τις υπόλοιπες, έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα μέχρι και το Μάιο. Φέτος είχαμε πριν από λίγο καιρό, να ξέρετε, την κρίση με τους τεχνικούς διοικητικούς. Ο Σωματείο Πάσης Φύσεως πέθυξε ο Άρης, νομίζω, 110 και ανανεώσεις και 6-7 μη ανανεώσεις που πυροδότησαν ένα κλίμα ότι η Πεθέρα το κλείνει, κάνουμε στάση εργασίας. Τελικά όχι, δεν είναι στάση εργασίας ακριβώς, στάση εργασίας για να κάνουμε συνέλευση, αλλά άξια την κυκλοφορία αυτό σαν μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ από πέρυσι γίνεται μια φοβερή επίθεση και ενάντια και στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπό μας γενικά νομίζω, αλλά ιδιαίτερα σε μένα αποδόμησης. Δηλαδή είμαι ένα άτομο προφανώς ανήθικο, προφανώς λίγο γραφικός. Γράφηκε προχθές ότι γυρνούσα στους διαδρόμους του θεάτρου κραδένοντας το φεκ της ανανέωσης της θητείας μου πέρυσι και κραυγάζοντας δεν παρετούμαστε. Δηλαδή αυτό είναι άλλη μια εξωφρενική φαντασία κάποιου ανθρώπου που το έφτιαξε όλο αυτό. Δηλαδή, μάλλον διασκέδαζε πολύ ότι φτιάχνει μια εικόνα κινηματογραφική. Δεν ξέρω πώς το φαντάστηκε αυτό το πράγμα. Πόσο γελίο, ας πούμε, άτομο με θεωρεί. Πόσο θέλει με κάτι τέτοια όμως, με κάποια περσινά των ηθοποιών ανακοινώσεις ότι μπούκαρα στο Βασιλικό Θέατρο. Και να μαρτυρούν οι ίδιοι θεατές ότι πολύ ευγενικά είπα συγγνώμη, ένα θέμα θα το λύσουμε, περιμένουμε την απάντηση από το Σωματείο, την συνέλευση των ηθοποιών για να ψηφίσουν γι' αυτό. Αυτό έγινε μια με την μπούκαρα, δεν έχω αριστερή συνείδηση, δεν έχω δημοκρατική ευαισθησία και βέβαια αυτός είναι ο πολιτισμός μου. Δεν απαντούσαμε σε όλα αυτά, δηλαδή μέσα πολύ φιδωλός στις απαντήσεις μου. Είπαμε ότι θα επιμείνουμε να δουλέψουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να κάνουμε τη χάρη σε όλους αυτούς να απαντάμε και να αποδεικνύουμε καθώς αν είμαστε έντιμοι, ηθικοί, εργατικοί και που ξενυχτάμε και δουλεύουμε, μάλλον είμαστε ηλίθιοι άλλοι, γιατί κάποιοι πιο έξυπνοι με λίγο τον χρόνο τα καταφέρουμε. Εγώ άρχισα να το λέω και αυτό. Το λέω στους ηρωνούς, λέω, είμαι λίγο βλάκας, γι' αυτό κάθομαι πολλές ώρες και το λέω. Δηλαδή δεν τα πιάνω. Πρέπει να το δικαιολογήσουμε κάπως, γιατί αλλιώς είναι μη λογικό. Είσαι ξενή. Ναι. Καλά, ο Πάπης, ένας θεωρός μας, δεν είναι τώρα μαζί μας, ήταν από μια εταιρεία που συνεργαζόμαστε. Κάποιος μου είπε, καλά, δεν θέλω πέρα να γίνω διευθυντής. Δεν είναι δουλειά αυτό, διευθυντής είναι πάρα πολλές ώρες. Αυτός είχε το ράδιο του άνθρωπος, τον ράδιο μου δεν έχω ράδιο. Δεν πειράζει, εμείς το είδαμε λίγο ιεραποστολικά. Νομίζαμε ότι έχω αναλάβει μια αποστολή και πιστεύω ότι είχαμε αναλάβει πραγματικά μια αποστολή. Ούτε αποστολή υπέρ κάποιου κόμματος το οποίο υπήρξε γαλαντόμο μαζί μας όπως διάβασα στην εφημερίδα. Τι γαλαντόμο είχε έτσι. Και πραγματικά πολλοί από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν διάθεση να βοηθήσουν το θέατρο και είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέει και ο Δημοσθένης ότι η αριστερά έχει μια άλλη σχέση με τον πολιτισμό. Αλλά επιμείναμε. Επιμείναμε, εξηγήσαμε, ελεγχθήκαμε. Δεν αποδειχθήκαμε λιποβαρείς, είχαμε αυτά τα θέματα που μας δίνανε πηγαίνανε σε συγκεκριμένο τόπο. Όταν πηγαίναμε στα υπουργεία τον πρώτο καιρό, στον οποίο πολιτισμό άκουγα πάλι για τον κρατικό λεφτά. Δεν θέλανε οι πάλι να μας εξυπηρετήσουν. Δεν θα πούτε τα θεσμικά για τις διαγωνισμούς που κάνουν. Ναι, τώρα πια γίνονται διαγωνισμοί πέρα από τις προμήθειες. Η κυρία Ραποστόλη που είναι εδώ μαζί μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Γίνονται διαγωνισμοί, τα παιδιά όλα που είναι στις προμήθειες, που είναι σε τα πόσα τα αντίστοιχα, τα κινδύσεις, αυτά όπως τα λέτε, τα οποία δεν τα πάμε να βγουν, ευτυχώς τα καταλαβαίνουν τα παιδιά, προσπαθούν και κερδίζουμε από παντού χρήματα. Ποια είναι για μια δουλειά που πριν ήταν πολύ περισσότερα χρήματα, δεν είναι λιγότερα. Γίνεται διαγωνισμός και παίρνουμε την φτηνότερη προσφορά κλπ. Σίγουρα πριν από εμάς δεν ασχολήθηκαν πολύ με το θέατρο. Σίγουρα δεν ασχολήθηκαν. Αρκετοί από τους διευθυντές ή από τους πρόεδρους του Μουσού θεώρησαν ότι γίνεται με αυτό με το πιλότο. Δεν γίνεται και επειδή φτάσαμε σε ένα θέατρο που όταν μου έγινε η υπόθεση με τον Ξηδάκη να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα μου κλπ. Μου λέει ήθελα να κλείσει το θέατρο. Συγγνώμη.
60 χρόνια θέλω να κλείσει. Πόσα λάθη, πόσα διαφορία. Δεν πήγαινε άλλο. Και τότε, Γιάννη, ναι. Και τότε δεν τον ήξερα τον Αναστασάκη, ούτε αυτός με ήξερε. Και εγώ είχα έρθει μια εβδομάδα πριν, ας πούμε, από τα παιδιά και με παίρνει τηλέφωνο, του δώσε οξυδάκι στο κινητό μου και με παίρνει τηλέφωνο ο Αναστασάκης και μου λέει, γεια, είμαι ο Αναστασάκης και αυτό και τα λοιπά και θα δούμε τι γίνεται εκεί πάνω. Εγώ είχα λίγο ενημερωθεί, ας πούμε, με τα στοιχεία που υπήρχαν και του λέω, Γιάννη, τι να σου πω, λέω, χρωστάμε σε όποιον μιλάει ελληνικά. Τελικά αποδείχθηκε ότι χρωστούσαμε και σε ξένους. Παντού, ναι. Τέλος πάντων, και τι είπα, και έχει, είναι και λίγο κομική η θέση. Μα εγώ έστεισα να σήμερα, θα έλεγα στον Άδη, πριν ήρθουμε δηλαδή. Τι κάνουμε σε ένα στήριο να πούμε τι, ας πούμε, ότι μας φέρθηκαν με αγένεια. Εντάξει. Ντροπή. Τέλος πάντων, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι να βγει το ΦΕΚ με τον Νίκο Λογολογό που είναι και ο πολύ καλός ηθοποιός και αγαπάει πολύ αυτό το θέατρο και είναι από τα σπλάχα του θεάτρου όπως γράφτηκε, είναι αλήθεια αυτό 40 χρόνια και εργάστηκε εδώ. Θα ενημερωθεί για όλα, θα είμαστε έτοιμοι να αναλάβει. Παρακαλώ και εσάς όπως γράφω να τον βοηθήσετε. Πρέπει να στηρίξουμε αυτή την επιλογή, δεν την καινούργια. Ακόμα και αν κάνει λάθη στην αρχή όπως και εγώ έκανα λάθη, στηρίξτε την προσπάθεια γιατί αυτή τη στιγμή το θέατρο δεν έχει να ξαναπάει πίσω, πρέπει να πάει μπροστά. Επίσης και ο Νίκος είμαι σίγουρος θα διεκδικήσει και χρήματα για το θέατρο, θα κατεβάσει και καινούργιες ιδέες, θα βρει και τρόπους να αναπτυχθεί κι άλλο αυτό που υπάρχει τώρα. Και είναι και λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για εκείνο γιατί δεν θα έχει να χρωστάει πολλά λεφτά. Δεν χρωστάμε τίποτα, αλλά μερικά λάθη μπορούμε να ξαναγύρουμε. Θα τον ενημερώσω και ξεκινάμε να τον ενημερώσουμε όλοι γιατί θα τον ενημερώσουμε υπεύθυνοι κάθε τομέα. Περιμένοντας πότε θα γίνει και αυτή η επίσημη ανάρτηση καθηκόντων από τον ίδιο. Θέλω και εγώ να δώσω και την πρόεδρο του Νησού, στην πρώτη ευκαιρία που θα βρεθείτε. Εμείς θα επιστρέψουμε Αθήνα, θα έχουμε τον νου μας εδώ με πολύ χαρά για να συνεχιστεί αυτή τη δουλειά που κάναμε. Εντάξει, ας μιλήσει και η Μαρία. Συγγνώμη που συγκίνηθηκα εγώ. Συγκίνηθηκα, με συγκίνηθηκα. Είμαστε και χαρούμενοι για όλα αυτά που έχουν γίνει και λυπημένοι, έτσι είναι η ζωή. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι 200.000 άνθρωποι κάθε χρόνο ερχόντουσαν σε αυτές τις αίθουσες. Βρεθήκαμε από την ιδωμένη μέχρι τα προσφυγικά, τους καταβλισμούς. Δημιουργήθηκε προσφυγικό εργαστήρι μέσα στους χώρους του θεάτρου, ΑΜΕΑ. Αλλά θα σταθώ σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τους νέους ανθρώπους που ήρθαν εδώ, τους νέους σκηνοθέτες, τους καταξιωμένους ανθρώπους καλλιτεχνικά σε όλη τη χώρα και από το εξωτερικό, του Καρέτε, ο Λιβόγεβιτς, τώρα σε λίγες μέρες είναι ο Τσέζερης εδώ για τις τρεις αδερφές. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ περήφανοι και για μένα αυτός είναι ο ανθρωπισμός της αριστεράς που υπάρχει μεγάλη πλατεία, υπάρχει ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, υπάρχει υπόθεση Πολκ, υπήρχε η Ρώσικη Επανάσταση. Νομίζω ότι ένα διαφορετικό ήθος σε σχέση με τα πρόσωπα, τις επιλογές τους και τις ακριβές τους στιγμές, γιατί όσοι λάσπη και να ρίξουν και θα ρίξουν πολύ από εδώ και πέρα, γιατί έτσι έχουν μάθει, αυτό θέλουν, να σπηλώνουν τα πρόσωπα, τους αρέσουν οι διάδρομοι και οι σεξπυρικές προδοσίες. Νομίζω ότι το κομμάτι αυτής της ανάτασης και κυρίως της έκφρασης των νέων ανθρώπων και χαίρομαι πολύ που βλέπω πολλούς νέους ηθοποιούς τώρα κάτω και σκηνοθέτες. Χαίρομαι πολύ που βρήκαν εδώ ένα κομμάτι ελευθερίας, αγάπης και φροντίδας. Αυτό που θα κρατήσω εγώ είναι η ακριβή μου φιλία με τον Άρη, τον Δημοσθένη, όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν
σε όλη αυτή τη φάση σπουδαίους συνεργάτες σε πάρα πολλούς τομείς. Ξέρουν αυτοί, δεν θέλω να αναφερθώ σε έναν προσωπικά, αλλά είναι άνθρωποι που εκτείναξαν το θέατρο σε πολλά επίπεδα και μόνο χαρά και τιμή που συνεργάστηκα μαζί τους. Και να κρατήσω τη μεγάλη και ακριβή μου φιλία και το ευχαριστώ μου για το Γιάννη που με διάλεξε για να περάσουμε αυτό το μεγάλο και ωραίο ταξίδι. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση. Αλλά αυτή τη λύση εσείς θα τη βρείτε. Δεν θα τη βρουν οι πολιτικοί. Σας διαβεβαιώ. Εμείς δεν... ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι εύλογη. Πρώτα δεν ξέρω... προσωπικά δεν γνωρίζω αυτές τις ιστορίες τις παλιές που είπατε και αν έγιναν ακριβώς έτσι. Δεν θυμάμαι ο Ξηδάκης να είπε τέτοιο πράγμα. Υπάρχει δεν θυμάμαι αυτό. Αλλά δεν ξέρω και τι έγινε με τον Τζακύροπουλο ή με τον Χατζάκη. Συγγνώμη, εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω εγώ. Έχω παρακολουθήσει. Είναι έτσι λοιπόν, ακριβώς όπως σας το λέω. Κοιτάξτε, σίγουρα θέλει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και η τελευταία υπουργός πολιτισμού, η κυρία Ζορμπά, προσπάθησε να κάνει αυτό το πράγμα. Και εγώ ίδια τον Μπαλτά το είχα πει και με την Κονιόδου προσωπικά. Είμαι υπέρ των προκηρύξεων αυτών των θέσεων, των προκηρύξεων των υποψηφιωτήτων και με κάποια κριτήρια να επιλέγεται ο καλύτερος κάθε φορά. Η κυρία Ζορμπά προσπάθησε να το κάνει, δεν προλάβαινε στο κρατικό θέατρο να το κάνει. Δεν προλάβαινε χρονικά. Ξεκίνησε η θητεία της Σεπτέμβρη, νομίζω, κάτι τέτοιο, και τον Νοέμβρη έλυγε η θητεία του Αναστασάκη και της Σιμά, άρα δεν είχε τον χρόνο, τον Οκτώβριο, να προκηρύξει, θέλει κάποιους μήνες και θα έμενε το θέατρο ακέφαλο, νομίζω, και το είπε και η ίδια, δηλαδή, το είχα διαβάσει κάπου, και προκήρυξε μετά κάποιες θέσεις, αλλά αυτές η καινούργια υπουργός, αν θυμάστε, διορίζοντας στο Εθνικό και στο Φεστιβάλ Αθηνών, είπε ότι μετά από 3 χρόνια θα αλλάξει το και θα κάνει διαγωνισμούς, αυτό είχα διαβάσει. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σίγουρα και έχετε δίκιο, αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά δεν νομοθετώ εγώ, έτσι. Όχι, εσύ μπορείτε να γράψετε όμως. Να συμπληρώσω κάτι. Ο νόμος έχει μια βαρύτητα. Κανείς δεν μας ρωτάει πλέον. Στην Ελλάδα κανείς δεν ρωτάει κανένα. Και κανείς δεν ρωτάει κανένα. Το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει το Υπουργείο. Εκείνοι κόβουν και εκείνοι κάνουν ό,τι θέλουν. Όποια άποψη και να εκφραστεί από τον Αναστασάκη, τον όποιον Αναστασάκη, δεν θα ακουστεί. Αλλά να σας πω κάτι. Επειδή είμαστε άνθρωποι του κόσμου, παρά τα όσα ενδεχομένως κάποιοι να φαντάζονται, έγινα αποδέκτης τηλεφωνήματος γνωστού μου, κοινωνικά εννοώ, ο οποίος με ρώτησε, δεν μου λες εσύ που είσαι αντιπρόεδρος εκεί πέρα, επειδή μάλλον θα πάω εγώ στη θέση σου. Ποιος είναι ο μισθός σου? Του είπα, έναν καφέ που μας κερνάει ο πρόεδρος στις συνεδριάσεις και προσκλήσεις στις πρεμιέρες. Και μου απάντησε, τότε θα ψάξω να βρω θέση στον χώρο της υγείας. Καταλάβατε, ευχαριστώ. Υπέρ το διαγωνισμό βέβαια, λέει και εμείς. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία, κοιτάξτε, δεν πρέπει να κάνω εγώ αυτό, δεν πρέπει να κάνω εμείς αυτή την αποτίμηση, αλλά πραγματικά το θέατρο όταν ήρθε να ξαναπεί, μου είπανε μια παρέα νέα που με είδανε, τι είχανες εδώ, λέω, είσαι στο κρατικό διευθύντης, λέει, πω από γερουσία. Πού πας δηλαδή. Εντάξει, δεν πίστευα σε ένα θέατρο τέτοιου είδους και δαγκώθηκα όταν το άκουσα. Έπρεπε να γίνονται καλές επιλογές στα έργα και προσπάθησα πολύ και με βοήθησε και η Μαρία σε αυτό και όλοι με ιδέες και σκηνοθέτες που ήρθαν, με ποια κείμενα πρέπει να ασχοληθούμε, ποιοι άνθρωποι πρέπει να έρθουν να σκηνοθετήσουν. Οι ηθοποιοί με πολύ κέφι να δουλέψουν για αυτά και το βρήκαν αυτό το κέφι και δουλέψανε. Θα το στηρίξουν όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου, να προωθούμε στην πόλη. Όχι όλοι, μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όλοι. Αν δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν δούλευε στο θέατρο.
Δεν υπάρχει. Σε παρακαλώ, Γιάννη. Αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Σε παρακαλώ, Γιάννη, και άλλοι. Σε παρακαλώ, τεράστιο ψέμα. Λοιπόν, αυτό που κάνατε εδώ σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι απαράδεκτο. Σε παρακαλώ. Ε, όχι, λέει ότι θέλω να στον κόσμο. Σε παρακαλώ, εσύ λες ψέματα. Κάτσε ρε σύνα. Έλα, σταμάτα. Όχι σταμάτα, όχι σταμάτα. Είναι συνέντευξη τύπου. Όχι σταμάτα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι συνέντευξη τύπου. Όχι, δεν θα εκφραστούμε. Μόνο εσύ θα εκφράζεσαι δηλαδή. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Εκφράζεσαι κάθε μέρα παντού. Επώνυμα. Επώνυμα. Άλλο. Άλλο. Σε παρακαλώ. Ποιο είναι ΣΥΡΙΖΑ άλλο. Ποιο είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι. Ηθοποιό. Όλοι ήταν. Όλοι ήταν. Αλλιώ και δούλευε. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, Γιάννα. Η σκέψη μου ήταν να πάμε να συναντήσουμε τους θεατές, γιατί κάναμε δράσεις με τα πανεπιστήμια, πήγαμε στα μουσεία, πήγαμε στις φυλακές, στους πρόσφυγες, στα παιδιά που ζουν να ψηφιστούν τα ναρκωτικά, να είμαστε μαζί τους παντού στα σχολεία. Και για αυτό και το σύνθημα την πρώτη χρονιά, αν θυμάστε, είναι ένα θέατρο ανοιχτό. Δεν ένα ανοιχτό θέατρο. Που έχει να κλείσει, αλλά να ανοιχτό στον κόσμο. Αυτό έγινε με επιμονή και νομίζω ότι βγήκαν και πολύ καλές παραστάσεις στην πορεία και κάποιες που είμαστε περήφανοι για αυτές και θα βγουν και άλλες. Γιατί νομίζω ότι συνθήθηκε ο κόσμος και απαιτεί και ο κόσμος ένα υψηλό επίπεδο παραστάσεων από τον κρατικό αλλά και μια συμμετοχή του κρατικού στα κοινά. Δηλαδή το εισιτήριο 5 ευρώ. Είναι ανάγκη γιατί αυτά δεν είναι απλώς μια κοινωνική πολιτική. Γιατί εμείς δεν είμαστε ένας φορέας πολιτικός που θα κάνει χάρη στον κόσμο, αλλά είμαστε ένας πολιτιστικός φορέας που πρέπει να έχει τις πόρτες ανοιχτές. Και σε αυτήν την δύσκολη στιγμή για τη χώρα που ακόμα περνάνε πολύ δύσκολα, εμείς δεν μπορούμε εντάξει όπως έχει χρήματα να έρθει να δει θέατρο. Έπρεπε να μπορούν να θέατρο και αυτοί που δεν έχουν, και αυτοί που δεν δουλεύουν, και αυτοί που ζουν με μικρότερους μισθούς. Εγώ είμαι ήσυχος ότι αυτό έγινε και προχώρησε, μπορεί να γίνει και ακόμα καλύτερα, αλλά πάντως. Νομίζω ότι άφησε ένα αποτύπωμα στην πόλη και καλό είναι ότι η διοικητική συμφωνία να συνεχίσει να υπάρχει. Να μην είναι δυναμικό διάλειμμα αυτό. Ελπίζω. Καλησπέρα, πάω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, είμαι ο Γιάννης Αλάκος από το Radio North. Ήθελα να ρωτήσω. Μπορώ να έχω να δω και τι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τι έχετε να απαντήσετε σε αυτού οι οποίοι σα κατηγορούν ότι έχετε επιλεκτική μνήμη καθώ επισήριζα και προσεκτημένα το Σεπτέμβριο του 2016. Υπήρξε η τροπολογία για ανάκληση του καλλιτεχνικού διευθυντή, αζημίωση με σπουδαίο λόγο στο μέλλον. Το οποίο προέκυψε. Και επιλεκτική. Αζημίωση με σπουδαίο λόγο. Ναι, το σπουδαίο λόγο δεν έχω ακούσει κανένα λόγο. Τι εννοεί. Δεν χρειάζομαι γνώμου. Δεν ξέρω εγώ τι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω γιατί λέτε επιλεκτική μνήμη, ούτε με αφορά τι έκανε ο τότε υπουργό και τι νομοθέτησε. Εγώ δεν εκπροσωπώ εδώ το ΣΥΡΙΖΑ ούτε την κυβέρνηση. Η κάθε κυβέρνηση κάνει νόμους, δεν υπάρχει, δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Εδώ έχουμε μία άκομψη, αήθη, πραξικοπηματική συμπεριφορά μιας Υπουργού Πολιτισμού και λυπάμαι γι' αυτό, προς ένα διοικητικό συμβούλιο και καλλιτεχνικούς διευθυντές κτλ, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, κάτι έκαναν. Καλό, κακό. Το 2016 άλλαξε μια... Αλλού θα ήταν. Κάπου από την ίδια η ανάρτηση του κ. Κιμούλη, ο οποίος έφυγε στη θέση. Ο κύριος Κιμούλης έχει δικαίωμα να γράφει ό,τι θέλει. Ναι, όλο ψέμα. Πολλά από όσα γράφει είναι ψέματα. Ο κύριος Κιμούλης, όπου ανέλαβε, κατέστρεψε όποιον οργανισμό πήγε και παραιτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και στην Πάτρα του βάλε μέσα. Μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριος Κιμούλης, δεν με αφορά. Λέει και διάβασε την ανάρτησή του και είναι πολλά ψέματα και ιδιωτελείς παρατηρήσεις. Αλλά έχει δικαίωμα ο καθένας, δικαίωμα με δημοκρατία, ακόμα, να λέει τη γνώμη του. Κάτσε πολύ. Κάτσε πολύ, να μην το... Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.